Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα στη Νίκαια. Αστυνομικός καταγγέλει Πακιστανούς ότι τον έπιασαν, τον κράτησαν όμηρο και τον κακοποίησαν κόβοντάς του το αυτί. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκουμ. Φώναζε στον αστυνομικό ότι ανεβείτε απάνω, έχουν έναν άνθρωπο, τον χτυπάνε. Στις αποκλειστικές εικόνες που βλέπετε, άντρες της ασφάλειας κάνουν φίλο και φτερό το διαμέρισμα Πακιστανών. Στο σπίτι κολαστήριο, πάνω από 5 άτομα βασάνιζαν επί ώρες αστυνομικό, ως ότου τον απελευθέρωσαν οι συνάδελφοί του. Χτύπησαν ένα αστυνομικό, τίποτα άλλο. Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα. Ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας, παρακολουθούσε, όπως υποστηρίζει, μια ομάδα Πακιστανών να μεταφέρει λαθρέα τσιγάρα στο διαμέρισμα που βλέπετε στην οδό Γέμελου στην Νίκαια. Αυτό δουλειά κάνει τσιγάρα. Τσιγάρα που λέει, παράνομα. Ναι, και εδώ μέσα λαϊκιά. Προσπάθησε να τους ακινητοποιήσει και τότε δέχτηκε άγρια επίθεση από 6 τουλάχιστον άτομα. Ακούστηκαν κραυγές πόνου σε όλη τη γειτονιά. Δεν έβρισκα το πόμολο στην πόρτα για να φύγω. Οι Πακιστανοί έπεσαν πάνω μου και με χτυπούσαν συνεχώς. Με κλωτσιές, μπουνιές, στο τέλος με ακινητοποίησαν και με έδεσαν. Ενώ με ένα μαχαίρι μου έκοβαν το αυτί. Ισχυρισμός όμως που δεν επιβεβαιώνεται από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Φωνές και κλάματα. Από το παλικάρι που θα δώσει κατάθεση. Ένας γείτονας τρομοκρατημένος ειδοποίησε την αστυνομία που έφτασε στο σημείο με περιπολικό, όπως βλέπετε στη φωτογραφία που εξασφάλισε το Star. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ομάδας Δίας ακινητοποίησαν τους Πακιστανούς και εντόπισαν στο διαμέρισμα τον συνάδελφό τους εμόφυρτο να τους φωνάζει το όνομά του και την ιδιότητά του σε μια προσπάθεια να τον αναγνωρίσουν. Πολύ φασαρία. Φωνές κακό. Οι 6 Πακιστανοί κατήγγειλαν στους έκπληκτους αστυνομικούς ότι ο συνάδελφός τους μπήκε οπλισμένος με άλλα 3 άτομα στο διαμέρισμά τους φορώντας κουκούλες. Τους έδεσαν με tie wrap, τους λίστεψαν παίρνοντας σύμφωνα πληροφορίες 150 ευρώ από τον καθένα και τα λαθρέα τσιγάρα. Όταν για γνωστό λόγο οι συνεργοί έφυγαν και έμεινε μόνος του αστυνομικός, ο ένας από τους Πακιστανούς κατάφερε να λυθεί και να το χτυπήσει με ένα σκαμπό στο κεφάλι. Η συνέχεια γνωστή. Την έρευνα έχει αναλάβει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, η οποία εξετάζει μαρτυρίες και ευρήματα. Σοκάρει η εικόνα του 34χρονου αστυνομικού που πρωταγωνίστησε στην περίεργη υπόθεση συμπλοκής, αρπαγής και πρόσκαιρης ομοιρίας του από Πακιστανούς μετανάστες στην Νίκαια. Ο αστυνομικός φαίνεται με μπανταρισμένο κεφάλι, πρισμένο πρόσωπο και εμφανή σημάδια από τον άγριο ξυλοδαρμό του μέσα στον θάλαμο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι επιχείρησε να ελέγξει υπόπτους για λαθρεμπόριο τσιγάρων, οι οποίοι του επιτέθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις διαφθοράς που ερευνώνται. Τους ακολούθησα μέσα στην πολυκατοικία και τους εγκλώβησα στο δεύτερο όροφο. Επιτέθηκαν και πάλι εναντίον μου, αμήνθηκα, όμως ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του διαμερίσματος και βγήκαν άλλα 15 άτομα. Με έριξαν κάτω, άρχισαν να με χτυπούν και με έδεσαν με ένα σεντόνι πάνω σε μια καρέκλα. Συνέχιζαν να με χτυπούν με ένα σκαμπό και να με γροθοκοπούν. Ένας κράταγε και μαχαίρι. Περούσε ένα αστυνομικός και τους είπε να σταματήσουν γιατί μάλλον και αυτό. Και τον πλαγώσαν στο ξύλο. Τον δίναν τον άνθρωπο και τον στείλαν στο νοσοκομείο. Τα στελέχη της Γέφυσης Εσωτερικών Υποθέσεων που ανέλαβαν την υπόθεση εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 34χρονος αστυνομικός που υπηρετεί σε υπηρεσία της ασφάλειας να συμμετείχε σε ομάδα ατόμων που λίστευαν μέλη κυκλωμάτων λαθρεμπορίου τσιγάρων. Ένα άλλο ενδεχόμενο που ερευνάται είναι ο ίδιος να λειτουργήσε εκφοβιστικά για λογαριασμό αντίπαλης ομάδας πώλησης λαθρών τσιγάρων με την οποία συνεργαζόταν.